με την οδηγία. Το πρώτο αφορά τις διαδικασίες εγγραφής των Ουκρανών στη χώρα μας ώστε να τους παραχωρηθεί η διεθνής προστασία. Το δεύτερο αφορά τα θέματα στέγασης και κοινωνικής προστασίας. Το τρίτο την πρόσβαση στην εργασία, την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το θέμα της εκπαίδευσης. Εκείνο το οποίο έχουμε υπάρχει σήμερα κατάληξης, πολύ συγκεκριμένη, και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα Υπουργεία για το συγκεκριμένο τρόπο, είναι ότι πρώτον έχουμε αποφασίσει μια απλή συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία οι Ουκρανοί που είτε έχουν αφιχθεί στη Δημοκρατία μετά την 24η Φεβρουαρίου και οι οποίοι αριθμούν σήμερα 6.024 άτομα. Πρόσθετα υπάρχουν στη Δημοκρατία άλλοι 2.300 οι οποίοι είναι ήδη στην Κύπρο, οι οποίοι βρίσκονται εδώ ως τουρίστες ή για κάποιους άλλους λόγους και προφανώς οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί. Άρα μιλούμε για ένα αριθμό που σήμερα αριθμεί στη Δημοκρατία γύρω στο 8.000, τους οποίους θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ερχόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, για την διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Έχουν γίνει όλες οι διευθετήσεις όπως έχω πει και θα υπάρξουν ανακοινώσεις με ηλεκτρονική ανάρτηση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην Υπηρεσία Ασύλου, στην οποία θα μπορούν να εγγράφονται οι συγκεκριμένοι Ουκρανοί, οι οποίοι αυθημερών θα παίρνουν έγκριση με ηλεκτρονικό τρόπο από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συγκεκριμένη άδεια και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να προχωρούν στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την λήψη βιομετρικών στοιχείων, ώστε να τους εκδίδεται μια πλαστική κάρτα δίκην πιστωτικής, η οποία θα είναι διάρκειας μέχρι 12 μήνες, μέχρι τον Μάρτιο του 2023, όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και η οποία θα τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα αυτή η κάρτα και σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε θέματα εργασίας και σε θέματα επιδοματικής ή στεγαστικής πολιτικής. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη δεσμεύσει έναν αριθμό γύρω στις 3.000 δωμάτια για να μπορεί να υποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Θα υπάρξει συντονισμός με το αρμόδιο Υφυπουργείο Πρόνοιας για να κατευθύνονται ανάλογα με την φυσιογνωμία της οικογένειας σε αυτά τα καταλήμματα και βεβαίως το Υφυπουργείο Πρόνοιας θα ανακοινώσει τον τρόπο της επιδοματικής πολιτικής την οποία θα καταθέσει και προς έγκριση στο ερχόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα εργασίας παραμένει και δίνεται σε όλους ανεξαίρετα με την παρουσίαση της συγκεκριμένης κάρτας. Ο κάθε εργοδότης θα μπορεί και να δηλώσει πρόθεση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας εάν επιθυμεί και σε ποια επαγγέλματα επιθυμεί να εργοδοτήσει Ουκρανούς. Και οι Ουκρανοί με την προσκόμιση και την παρουσίαση της συγκεκριμένης κάρτας αυτόν ακριβώς θα έχουν το δικαίωμα να πράξουν, δηλαδή να εργοδοτηθούν όπως εργοδοτούνται οι Κύπροι και οι Κοινοτικοί ή ακόμα και οι τριτοχωρήτες μέχρι σήμερα. Το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παρέχεται χωρίς κανέναν απολύτως πρόβλημα από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και το θέμα της εκπαίδευσης που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Χρειάζεται μια ειδική ρύθμιση όσον αφορά τις δυνατότητες των σχολείων να υποδεχτούν συγκεκριμένους αριθμούς. Είναι κάτι το οποίο ανέλαβε βεβαίως το αρμόδιο Υπουργείο και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε στην περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης ενδιαφέροντος να μπορούν να ταξινομηθούν τα παιδιά των κάτω των 18 ετών, να διευκρινίσω που είναι η υποχρέωσή μας, στα διάφορα σχολεία. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων, κύριε Υπουργέ? Το χρονοδιάγραμμα τρέχει από τώρα. Η απόφαση της σύσκεψης είναι ότι κανένας απολύτως Ουκρανός που βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο και χρήζει βοήθειας δεν θα περιμένει ούτε καν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας για την επισημοποίηση. Για όσους ανθρώπους ενδεχόμενα αποταθούν και έχουν σήμερα ανάγκη, είτε ανάγκη στέγασης, είτε ανάγκη σύτησης, είτε οποιασδήποτε άλλη βοήθεια, αυτή θα παρασχεθεί κατ' εξαίρεση. Και βεβαίως από τη στιγμή που θα προχωρήσει η εγγραφή των ανθρώπων αυτών στο σύστημα το οποίο έχω προαναγγείλει, τότε θα ξέρουμε τη φυσιογνωμία
των ροών. Με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι θα ξέρουμε και ποιοι είναι οι μονήριδες, ποιοι είναι οι οικογένειες, πόσα είναι τα παιδιά, πόσοι είναι οι άντρες και πόσοι είναι οι γυναίκες. Και βεβαίως κατά αναλογία θα ληφθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Επομένως είναι επάναγκες να ξέρουμε ακριβώς τη φυσιογνωμία αυτών των ανθρώπων που σήμερα είναι στη χώρα μας. Αυτήν την ώρα δεν την ξέρουμε. Θα την ξέρουμε στις επόμενες λίγες ώρες. Αλλά αντιδρά άμεσα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ήδη το έχει πράξει και τις προηγούμενες μέρες. Και όποιοι χρειάζονται την όποια βοήθεια, αυτή θα παρασχεθεί άμεσα, χωρίς, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε ούτε καν την σχετική απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα, αυτά από τον Υπουργό Εσωτερικών.